Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αντιπρόεδρο πλέον της Βουλής, βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη. Αφού εξαντλήσαμε το κεφάλαιο Μεγαλοοικονόμου, μας κούνησε μαντήλη η αγαπητή κυρία Μεγαλοοικονόμου, όχι σε εμάς, ενώ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών. Ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε τις εξηγήσεις του, έδωσε την απάντησή του, είπε ότι δεν το περίμεναν, δεν είχε δώσει κάποιο τέτοιο δείγμα, ότι είχε προηγηθεί και συνάντησε με τον κύριο Λεβέντη εκεί, όπου η κυρία Μεγαλοοικονόμου δεν είχε εκφράσει κάποιο είδους παράπονο ή κάποια δυσαρέσκεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στο παρελθόν. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας ρωτήσω λίγο, θα ήθελα το σχόλιο σας για την ξαφνική τοποθέτηση της κυρίας Βασιλικής Θάνου, πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως επικεφαλής του νομικού τμήματος του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε να δείτε. Πριν πάω εκεί, απλά για να κλείσει τελείως το θέμα, να ευχηθώ μεγάλη επιτυχία και στον κύριο Σαρίδη, στα νέα του καθήκοντα που αναλαμβάνει πλέον γραμματέας συνομιλής της ομάδας. Μάλιστα. Και έχει βγει και δελτίο τύπου. Οπότε, ο κύριος Σαρίδης. Ο κύριος Άννης Σαρίδης, ο βουλευτής από την Α' Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Αναλαμβάνει πλέον και καθήκοντα γραμματέως της κοινοβουλευτικής ομάδας και δείχνουμε ότι συνεχίζουμε δυνατά μπροστά. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της κυρίας Θάνου. Πάμε. Κοιτάξτε, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι να δούμε το νόμιμο. Το έχουμε εξαντλήσει και έχουμε πει ότι γίνεται. Ναι. Το ηθικό είναι το θέμα. Για πάμε εκεί. Εάν η ίδια θεωρεί ότι είναι ηθικό μετά από αυτή την πολύ σημαντική θέση που είχε να αναλάβει ένα τέτοιο πόστο στην κυβέρνηση, από εκεί πέρα είναι προσωπικό θέμα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει λόγω θεσμού ή είναι θεσμική η θέση και δεν μπορεί να το κάνει λόγω της προηγούμενης θέσης. Αυτό δεν είναι στο θέμα. Νόμιμο είναι. Ναι. Ηθικό είναι, εάν από την πλευρά της θεωρεί ότι είναι ηθικό. Δεν έχω να σχολιάσω παραπάνω από αυτού και καλή επιτυχία. Εσείς ως Γεωργιάδης Μάριος και ως Ένωση Κεντρών κρίνετε ότι είναι ηθικό ή ότι... ότι η θεσμική θέση που είχε επιβάλλει ουδετερότητα για οποιαδήποτε πορεία στο μέλλον. Ναι. Η θέση που είχε ήταν ανώτερη από αυτή που αναλαμβάνει. Ναι. Για εμένα. Ναι. Ήταν στην κορυφή της δικαιοσύνης υπήρξε. Ίδιο πιστεύει και ο πρόεδρος. Ναι. Γιατί το συζητήσαμε λίγο, ότι λέει ο πρόεδρος αυτό το πράγμα, ότι είχε μεγαλύτερο και ανώτατο αξίωμα, πιο σημαντικό από αυτό που πάει να αναλάβει αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα αν θεωρεί ότι έχει κάνει μια σωστή κίνηση στην πορεία της καριέρας του όλα αυτά τα χρόνια, στο λειτουργήμα μάλλον, δεν είναι καριέρα, είναι λάθος αυτό που λέω. Λειτουργήμα. Σε ένα λειτουργήμα με μια ανωδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια και εξαιρετικό έργο. Ναι. Μόνο θετικά έχουμε να πούμε για την πορεία της κυρίας Θάνου. Ναι. Εάν κρίνει η ίδια, μόνο θετικά, όταν είσαι επικεφαλής δικαιοσύνης σε εθνικό επίπεδο, δεν μπορείς να πας επικεφαλής μιας κυβέρνησης. Για μένα ρίχνει στον εαυτό σου. Και όχι μόνο αυτό. Δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου άποψη, εγώ συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους παρατυπία. Να το ξεκαθαρίσω, το ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής αυτό. Καμία των περιπτώσεων, γι' αυτό λέω. Είναι αυτό που λένε πάντα, που θεωρούν, που χρησιμοποιούν και τη δικαιολογία, μεταξύ νόμιμου και ηθικού. Εάν η ίδια είναι εντάξει με τον εαυτό της, καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είχε ανώτατο αξίωμα και έπρεπε να μείνει σε αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια παρατυπία. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας να τη θυμούνται ως τον την επικεφαλή. Επίτιμο πρόεδρο της δικαιοσύνης και όχι σαν επίτιμο πρόεδρο ή οποιοδήποτε επικεφαλή του νομικού συμβουλίου του Τσίπρα, γιατί έτσι θα το βάλουμε, του Τσίπρα θα το βάλουμε, δεν θα το βάλουμε του πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα θα το βάλουμε. Ναι. Για μένα είναι άλλο από το προηγούμενο αξίωμα και να καταγραφεί στην ιστορία σαν τελευταία θέση αυτή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε άλλο από αυτό. Ναι. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ηθικό ασυμβίβαστο και ότι θα έπρεπε και εκείνη να προφυλάξει το όνομά της και κυρίως την σταδιοδρομία της. Είναι προσωπική επιλογή το κύρος της και όλα αυτά τα οποία την συνοδεύουν κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός της. Έτσι. Κύρος, ναι. Θα εξακολουθεί να έχει. Ναι. Δεν αλλάζει. Όχι, εδώ πέρα όμως. Δεν είναι ότι δεν προστατεύεις το κύρος σου κάνοντας αυτή την επιλογή. Ναι, εδώ πέρα όμως τίθεται και ένα. Το θέμα είναι πώς θέλεις να σε καταγράψει η ιστορία φεύγοντας. Θέλετε ότι η τελευταία θέση που έχεις είναι και αυτή που μένει. Ναι, εδώ πέρα. Αυτό ισχύει παντού. Εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα όμως. Κατά πόσο μπορεί να μεταπηδά κάποιος με τέτοια ευκολία από την δικαστική εξουσία στην εκτελεστική. Και τίθεται και ένα. Αυτό λέω. Εκεί είναι η προσωπική επιλογή. Και τίθεται και ένα άλλο θέμα.
τι είδους σχέση μπορεί να έχει η εκτελεστική με τη δικαστική εξουσία προκειμένου ένας να μεταπηδά από τη μία στην άλλη τόσο τώρα, εύκολα. Κύριε Κουσουλέ, δηλαδή, πολύ βαθιά σε αυτό. Καταλάβατε τι σας λέω. Ότι δεν υπάρχει λόγος να πούμε, γιατί όλα αυτά είναι εικασίες. Δεν είναι, δηλαδή το να πούμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες δεν υπάρχει το. Πάμε στο επί της ουσίας. Είναι προσωπική απόφαση. Εμείς θεωρούμε εσφαλμένα το έχει κάνει. Ωραία. Για τον λόγο που σας είπα. Από εκεί και πέρα πραγματικά καλή επιτυχία. Δεν έχουμε κάποιο... Απλά εγώ να υπενθυμίσω ότι μπορεί η κυρία Θάνου να ανέλαβε επικεφαλής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, αλλά η θέση της στην Προεδρία του Αριουπάγου παραμένει καινή. Έτσι δεν έχουν τοποθετηθεί οι νέοι ανώτατοι. Από το τέλος Ιουνίου. Από το τέλος Ιουνίου. Τέτοια θέση θεσμική δεν μπορεί να παραμείνει. Απλά εγώ το επισημαίνω ότι από το τέλος. Να δούμε ότι με βάση του υποψηφίου υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαδεχθούν την κυρία Θάνου και σίγουρα δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα από αυτού. Και αυτό ο άνθρωπο ο οποίο θα διαδεχθεί την κυρία Θάνου θα πρέπει να είναι κοινή αποδοχή από όλου. Αλλά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα προ Θεού. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για την και θα ανανεώσουμε. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.